Επίθεση από Ρωμά πατέρα ενό παιδιού δέχθηκε την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου, γιατρό χειρουργό στο τμήμα επιγόντων στο νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με μαρτυρίε, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα περίπου 10 Ρωμά μπούκαρε στο τμήμα επιγόντων με ένα παιδί που είχε κοπεί στο χέρι. Όπω μεταδίδει η ιστοσελίδα γεγονότα.news, το παιδί παρέλαβε χειρουργό και η εξέταση διεξαγόταν σε ένα κλίμα ένταση με του συγγενεί του παιδιού να φωνάζουν και να προκαλούν χάο. Όταν ο χειρουργό του είπε πω προκλήθηκε ένταση από του παιδιού και ενώ ο Προσπαθούσε να του εξηγήσει τι θα συμβεί, δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από κινητό τηλέφωνο. Φωνάζω, ουρλιάζω και κανεί δεν ακούει. Η είσοδο που οδηγεί στο τμήμα επιγόντων ήταν αφύλακτη και δεν υπήρχε security. Η εταιρεία security φυλά το πάρκινγκ του νοσοκομείου και όχι εμά που κάνουμε εφημερίε τρόμου. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, ένα ξέφραγο αμπέλι. Ο χειρουργό από το τμήμα μου είναι καλά, αλλά ο καθένα μπορεί να καταλάβει τι ζούμε. Μέσα στο νοσοκομείο μπουκάρει ο καθένα και κάνει ό,τι θέλει. Α έρθουν να εργαστούν σε συνθήκε που εργαζόμαστε εμεί, δήλωσε στα γεγονότα. Τα ο διευθυντή του τμήματο, γιατρό κύριο Καραμέτο.